Τελικά βοηθάνε ή όχι όλα αυτά τα ρηξίματα με τα χαρτιά στο να έρθει ένα με τη δίδυμη φλόγα σου. Θα δούμε στο σημερινό βίντεο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Ονομάζομαι Χριστίνα και ήδη είπαμε ποιο είναι το σημερινό θέμα. Οπότε ας αρχίσουμε. Είμαστε σίγουροι. Ναι, είμαι σίγουρη ότι όλοι βαριόμαστε τις μεγάλες εισαγωγές. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Λοιπόν, ουσιαστικά το θέμα εδώ πέρα είναι ότι όπως και με τα περισσότερα πράγματα είναι καλό σε ένα σημείο, αλλά πάνε με τον άριστον που λέμε, αλλά όχι υπερβολές. Και αυτό το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, μου αρέσουν πάρα πολύ τα χαρτιά προσωπικά, έτσι σαν... Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, έχω και αρκετές τράπουλες διάφορες, έτσι, διάφορων ειδών. Είναι κάτι που απολαμβάνω αρκετά. Το πρόβλημα ξεκινάει όμως όταν αρχίζει και γίνεται αφορμή όλο αυτό να επικεντρωνόμαστε μόνο στη δίδυμη φλόγα μας και όχι στον εαυτό μας. Δηλαδή, τι κάνει τώρα? Λες να μιλάει με άλλα άτομα μετά από 5 λεπτά. Λες να τρώει μεσημεριανό. Δηλαδή, πηγαίνει σε επίπεδα τα οποία δεν είναι και πολύ υγιή. Και ουσιαστικά αυτό δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε καθόλου όταν πρόκειται για τη δίδυμη φλόγα μας και απλά μας κρατάει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το φαύλο κύκλο που απλά τσεκάρουμε τι κάνει, τι δεν κάνει, χωρίς να σημαίνει τίποτα, γιατί απλά υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση και όλο αυτό το πρέπει να δω τι κάνει, γιατί δεν ξέρω ότι, τι θα γίνει. Αυτό που όντως βοηθάει όμως είναι να χρησιμοποιούνται όλα αυτά με μέτρο και προφανώς για να συνοδεύουν την εσωτερική εργασία που κάνουμε. Χωρίς οποιαδήποτε εσωτερική εργασία δεν υπάρχει λόγος. Απλά να τσεκάρουμε τι κάνει, τι δεν κάνει. Και αυτό μου θυμίζει ουσιαστικά ένα ανέκδοτο που είχα ακούσει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά κολλάει τόσο πολύ εδώ πέρα. Wow. Ουσιαστικά το απλά να τσεκάρουμε τι συμβαίνει με τη δίδυμη φλόγα μας, τα χαρτιά όλη την ώρα είναι σπασιά, τώρα μιλάει με αυτόν, τώρα δεν μιλάει, τώρα κάνει αυτό, τώρα κάνει το άλλο. Και είναι ουσιαστικά σαν εκείνο το ανέκδοτο που υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος του χαλάει το αυτοκίνητο, του κάνει λάστιχο στη μέση του πουθενά και υπάρχει μόνο ένα σπίτι πιο πέρα. Και στον δρόμο για το σπίτι είναι σαφές ότι και αν ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σπίτι με βρήσει γιατί χτύπησα την πόρτα του στις 2 ώρα το πρωί και μετά άμα δεν έχει γρίλο που να με βοηθήσει με αυτό και αν δεν θέλει να με βοηθήσει και μετά θα βριστούμε και το ένα και το άλλο και θα είναι πολύ. Έτσι το δούλευε, το ζήμωνε πάρα πολύ στο κεφάλι του. Όλο αυτό και όταν ο άνθρωπος που είχε το σπίτι τελικά άνοιξε την πόρτα, όταν έφτασε επιτέλους. Και πέρα, ο οδηγός του αυτοκίνητου ήταν σε φάση, άντε μπίπ και εσύ και ο γρίλος σου. Γιατί απλά το ζήμωνε στο κεφάλι του και ουσιαστικά δεν είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά στην πραγματικότητα. Ήταν απλά έτσι, το σκεφτόταν και δεν ήταν παρόν στο τι συνέβαινε όντως. Το οποίο ήταν ουσιαστικά ότι ο άλλος άνθρωπος άνοιξε την πόρτα, πώς μπορώ να βοηθήσω, έτσι. Και όντως θα υπήρχε βοήθεια εκεί πέρα. Αλλά δεν μπορούσε να το δει εκείνη τη στιγμή γιατί απλά το ζήμωνε στεποθετικά, τι και αν κάνει αυτό, τι και αν δεν κάνει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά παρόμοιο αυτό. Δηλαδή, καλό είναι να μην το ζημώνουμε στο κεφάλι μας τα υποθετικά, το τι θα γίνει αν αυτό, τι θα γίνει αν το άλλο και απλά να βλέπουμε τι συμβαίνει όντως στην πραγματικότητά μας, τι συμβαίνει όντως στη ζωή μας και να επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε επιλογές που μας κάνουν χαρούμενους. Δηλαδή, αντί να τσεκάρουμε 500 readings και χαρτορυξήματα σχετικά με τι κάνει, τι δεν κάνει, μπορούμε να ασχοληθούμε με κάποια από τα χόμπι μας ή με την εσωτερική μας εργασία. Όλη αυτή την ώρα. Και αυτό μας βοηθάει και να είμαστε και πιο χαλαροί και αυτό είναι που έλκει την ένωσή μας πιο γρήγορα από ότι απλά να ανησυχούμε και να το βλέπουμε σαν κάτι που είναι έξω από εμάς ή πέρα από τον έλεγχό μας. Ή το να βλέπουμε τον εαυτό μας απλά σαν ένα θύμα των καταστάσεων. Αντί να βλέπουμε ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε να συμβεί αυτό, όπως και με πολλά πράγματα. Και να δεν χρειαζόμαστε αυτή την επιβεβαίωση από εκεί έξω ή από οτιδήποτε. Μπορούμε άνετα να επικεντρωθούμε στην ευτυχία μας, να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας και αυτό είναι αυτό που θα μας φέρει την ένωσή μας. Αυτό είναι που θα μας φέρει οτιδήποτε επιθυμούμε ουσιαστικά, όχι μόνο αυτό. Αλλά συγκεκριμένα για αυτό το βίντεο μιλάμε για την ένωση στις δίδυμες φλόγες. Οπότε, βοηθάνε τα χαρτιά, ναι ή όχι, ναι με μέτρο. Όχι όταν γίνεται ένα υπερβολικό κόλλημα. Ναι, το οποίο δεν πήγαινε πουθενά. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολούθησες. Αν το βρήκες χρήσιμο, μπορείς να κάνεις κάποιο like, εγγραφές στο κανάλι ή αν
έχεις κάτι για το οποίο θέλεις να σχολιάσεις ή κάποια ερώτηση ή κάποιο θέμα για επόμενο βίντεο, μπορείς να το αφήσεις στα σχόλια. Αν θέλεις βοήθεια ή περισσότερη στήριξη για να έρθεις στη δική σου ένωση με τη δημοφιλόγο σου, έχω όλα μου τα στοιχεία στην περιγραφή του βίντεο ακριβώς από κάτω, οπότε μπορείς να έρθεις επικοινωνία μαζί μου έτσι. Να έχεις ένα πολύ όμορφο πρωί ή βράδυ όπου το παρακολούθησες και ελπίζω να σε δω στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.